Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είστε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Το λέω για να το σας γνωρίζουν. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θέλω να μου σχολιάσετε το νέο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, που έχει να κάνει με τη λίστα των χειρουργείων, που έχει να κάνει με διάφορα πράγματα στην καθημερινότητα των νοσοκομείων, και να μου σχολιάσετε επίσης και τις καρατομήσεις διοικητών για τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας, όπως ήταν στο Αγία Σοφία. Σας ακούμε. Πολύ σύντομα. Ένα πρώτο σχόλιο. Το γνωρίζουν βέβαια και οι ακροατές σας. Η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι εκρηκτική. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι είναι χειρότερη από ποτέ. Ακριβώς εξαιτίας της συνειδητής πολιτικής επιλογής διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και της σημερινής, και αυτό επιβεβαιώνεται και από αυτό το νόμο που ψηφίζεται, που κουβεντιάζεται και το νομοσχέδιο, και θα σας πω, της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της προκλητικής ρημοδότησης επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και της ενίσχυσης της εμπορευματικής λειτουργίας των ίδιων των δημόσιων μονάδων υγείας. Πιο συγκεκριμένα, τι γίνεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Αξιοποιούνται τα εκρηκτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, για να παγιωθεί η πολιτική των μετακινήσεων, της εντατικοποίησης, της εργασιακής ομοιρίας. Θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα που για μία ακόμη φορά παρατείνεται η υπέρβαση του 48ωρου για τους γιατρούς, δηλαδή η πρόβλεψη για εξουθένωση και εντατικοποίηση του ωραρίου της εργασίας με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ίδια την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών. Υποτίθεται ότι αυτό γίνεται μέχρι, θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι τα τέλη του έτους, όμως για να μπορέσουμε να έχουμε ανθρώπινα ωράρια και να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια πρώτα απ' όλα των ασθενών, θα πρέπει να γίνουν χιλιάδες προσλήψεις μόνιμων γιατρών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας άμεσα, που η κυβέρνηση, θα είδατε και εσείς φαντάζομαι, θα ακούσατε τη συνέντευξη του κυρίου Χρυσοχοίδη, ναι, στο Sky, είπε, μίλησε για 6.500 μόλις προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο γιατρών, για το 2024, τη στιγμή που μόνο αυτές, με βάση τους υπάρχοντες οργανισμούς των νοσοκομείων που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, είναι οι ελλείψεις σε γιατρούς, όχι στο σύνολο του προσωπικού, δηλαδή γιατρών, νοσηλευτών, όλων των ειδικοτήτων των αναγκαίων, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία στοιχειωδώς, σας λέω εγώ. Δεύτερο ζήτημα, για τη λίστα χειρουργείων. Το χειρουργείο, ναι. Ναι, εγώ θα σας ρωτήσω, να γίνει ηλεκτρονική λίστα χειρουργείων και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Γιατί αυτό λέει το υπόσχεται μάλλον η συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου που συζητιέται και που ψηφίζεται στη Βουλή αυτές τις μέρες. Πώς θα λύσει το πρόβλημα των πολύμηνων, πολύχρονων αναμονών? Πώς θα λύσει το πρόβλημα, και θα πάρω το παράδειγμα το Ηράκλειο, γιατί επίσης αναφέρθηκε σε αυτό και στο Ηράκλειο με τους 300.000 κατοίκους ο Υπουργός Υγείας κύριος Χρυσοχοίδης, και αντί να πει πώς θα ενισχυθεί αποφασιστικά και τα δύο νοσοκομεία, και το Βενιζέλιο και το Παγνός, να μπορέσουν να λειτουργήσουν, προανήγγειλε στην πραγματικότητα συγχώνευση, κλείσιμο. Πώς θα λύσει η ηλεκτρονική λίστα του χειρουργείου το γεγονός ότι έχουν σταματήσει να πραγματοποιούνται τα τακτικά χειρουργεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο της Κρήτης, με αποτέλεσμα την εκτείναξη των αναμονών? Σας λέω ένα παράδειγμα. Το πολύ πολύ να εξασφαλίσει την ισοτιμία στις πολύχρονες πολύμηνες αναμονές. Γιατί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα τα χειρουργικά κρεβάτια που έχουμε σήμερα, θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, θα πρέπει να λειτουργήσουν κρεβάτια με. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο. Άκουσα τον κύριο Θεμιστοκλέος που λέει ότι ο COVID αύξησε κατά 25% τις αναμονές στα χειρουργεία. Είναι έτσι? Μα βεβαίως, εμείς το λέγαμε. Ήταν τότε που η κυβέρνηση έλεγε εδώ έχουμε ολόκληρα νοσοκομεία που μετατράπηκαν σε νοσοκομεία μιας νόσους. Φέρνω το παράδειγμα του δικού μου νοσοκομείου, του Θριάσου νοσοκομείου. Αυτό όμως τι έδειξε? Έδειξε ότι αυτή η λογική, ότι να θεωρούμε πολυτέλεια την κάλυψη όλων των αναγκών
και να γίνεται η ανάπτυξη των μονάδων υγείας και του δημόσιου συστήματος υγείας με κριτήριο τις ανάγκες, όχι μόνο τις τρέχουσες, αλλά να μπορεί να καλύψει και τις έκτακτες που δεν είναι έκτακτες, είναι προβλέψιμες. Πανδημία είχαμε και θα έχουμε. Αντί λοιπόν να βγαίνουν συμπεράσματα, ομολογεί μάλιστα ο Υπουργός Υγείας, λέει το δημόσιο σύστημα σώζει χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας και έτσι είναι το υποστελεχωμένο, το αποδεκατισμένο από προσωπικό, γιατί έχουμε και το φαινόμενο, ξέρετε, πέρα των συνταξιοδοτήσεων, της μαζικής αιμορραγίας, αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού, νέων συναδέλφων που δεν αντέχουν αυτές τις εργασιακές συνθήκες. Ναι, και φεύγουν, και φεύγουν. Των καθυλωμένων μισθών, της εντατικοποίησης και της αχρήστευσης τους της επιστημονικής. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, άμα πήγε ένας χειρουργός, σας λέω εγώ, παράδειγμα, στο Βενιζέλιο της Κρήτης, όταν ένας νέος χειρουργός, πώς θα μπορέσει να εξελιχθεί επιστημονικά, να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αν δεν γίνονται χειρουργία? Πώς θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν οι νέοι συνάδελφοι, οι ειδικευόμενοι, που έχουν μετατραπεί σε πολυεργαλεία? Ναι. Που δεν εκπαιδεύονται ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν μόνιμοι γιατροί για να τους εκπαιδεύσουν. Γιατί φεύγουν από το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν σκύβει λοιπόν πάνω από αυτά τα προβλήματα το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση. Δεν ακούει ακόμα, εμείς περιμένουμε απάντηση. Έχουμε καταθέσει ένα αναλυτικό υπόμνημα στον Υπουργό από την πρώτη συνάντησή μας και περιμένουμε να ορίσει νέα συνάντηση που πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι η μόνη απάντηση, οι προτάσεις αυτή τη στιγμή της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, τα τραγικά διέξοδα του δημόσιου συστήματος υγείας. Να σας πω κάτι. Τι συμβαίνει στην περιοχή μας, το οποίο είναι διαχρονικό πρόβλημα και το οποίο το έχουμε δει και στο ρεπορτάζ, το έχουμε αντιμετωπίσει κάποιοι κιόλας, το έχουν αντιμετωπίσει και στον κύκλο τους, δηλαδή κάποιοι δικοί τους άνθρωποι χρειάστηκε να μπουν σε αυτό το τρυπάκι που θα σας περιγράψω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από την περιφέρεια στη Δυτική Ελλάδα ναυαρχίδα είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου. Έτσι. Αυτή είναι η ναυαρχίδα της υγείας, της δημόσιας υγείας στην περιοχή. Αυτό και αυτός ο τίτλος έχει βλάψει κατά πολύ τα νοσοκομεία τα περιφερειακά, του Μεσολογγίου, του Πύργου, της Αμαλιάδας, του Αιγείου ακόμα παρά το γεγονός ότι είναι πάνω στην Εθνική και έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, είχε τουλάχιστον λόγω των ατυχημάτων, αλλά γενικώς έχει βλάψει αυτά τα νοσοκομεία. Δηλαδή τι γίνεται και για μικρές επεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν εκεί από αυτούς που υπάρχουν με το ελλειπτικό προσωπικό. Συμφωνώ απολύτως. Υπάρχουν ελλείψεις σοβαρές. Φεύγει από εδώ, μετακινείται παιδίατρος για να πάει να κάνει εφημερία. Διότι δεν μπορεί να κλείσει το νοσοκομείο. Εν αρχή είναι αυτός ο κανόνας. Δεν μπορεί να κλείσει κανένα νοσοκομείο. Δεν πρέπει να κλείσει κανένα νοσοκομείο. Απ' την άλλη, λοιπόν, για μικρότερες επεμβάσεις, με διάφορα κανάλια και διάφορους τρόπους, ο Κοσμάκης εμπιστεύεται και θέλει να έρθει στο Ρείο, να βρει τον τάδε γιατρό και να χειρουργήσει στο Ρείο. Αποτέλεσμα είναι, λοιπόν, να μην γίνεται ανάσχεση σε έναν αριθμό χειρουργείων στην περιοχή που υπάρχει το νοσοκομείο και να μαζεύονται όλοι στην ουρά στο Ρείο. Που πολλές φορές στην ουρά, η ουρά καταστρατηγείται. Γιατί στο ρεπορτάζ έχουμε δει επίγοντα περιστατικά, χαρακτηρισμένα εντός εισαγωγικών επίγοντα, με τη βαλιτσούλα τους να κάνουν εισαγωγή απόγευμα. Επίγον με βαλίτσα. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Γίνονται τέτοια. Γι' αυτά μπορείτε να μου πείτε δύο κουβέντες. Ναι, μα θα σας απαντήσω. Εμείς δεν δεχόμαστε ότι ο κόσμος, αυτός που υποφέρει, ξεσπιτώνεται από το σπίτι του χωρίς λόγο. Είναι γιατί δεν μπορεί να βρει την υγεία του στον τόπο του. Δεν έχει πιστοσύνη. Δεν πληρώνει από την τσέπη του. Όχι, γιατί δεν μπορεί. Εγώ μπορώ να σας αναφερθώ εκτεταμένα στην κατάσταση που επικρατεί, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία της Ετωλοακαρνανίας, που μου αναφέρατε, που ανήκουν στην ίδια υγειονομική περιφέρεια με το νοσοκομείο της Πάτρας. Αλίμονο. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, δεν λέω ότι εσείς το κάνετε, λέω ότι η κυβέρνηση και διαχρονικά αυτό γίνεται, λένε ότι αυτός που ευθύνεται για την τραγική κατάσταση που έχουμε σήμερα για τις ουρές, για παράδειγμα, είναι οι γιατροί από τη μία που χρηματίζονται και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα βεβαίως και εμείς είμαστε ξεκάθαροι όλα αυτά τα χρόνια στην Ομοσπονδία με αυτό το σάπιο κομμάτι των συναδέλφων εντός εισαγωγικών. Δεν έχουμε καμία σχέση, τους θεωρούμε ξένο σώμα προς εμάς, αυτούς που εκμεταλλεύονται τον ασθενή την ώρα της ανάγκης, και από την άλλη ασθενής, αλίμονο. Για τις ουρές, λέτε, τι θα αλλάξει στην ουρά με την ηλεκτρονική λύση? Τι θα αλλάξει? Θα παραμείνει η ουρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η ουρά θα παραμείνει. Να, θα παραμείνει όμως, παρόλα αυτά. Ναι. Ο κόσμος πάλι δεν θα χειρουργείται έγκαιρα την ώρα που το έχει ανάγκη. Γιατί?
Γιατί δεν λειτουργούν όλα τα διαθέσιμα χειρουργικά κρεβάτια. Σωστό. Εγώ δεν σας λέω γιατί πρέπει να αναπτυχθούν και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι είναι κόκκινη γραμμή. Καμία συγχώνευση, γιατί μιλάνε για διασύνδεση νοσοκομείων. Αλλά αυτό είναι ισοδυναμή με συγχώνευση, με κλείσιμο. Και το δεύτερο είναι η συνειδητή από την κυβέρνηση εγκατάλειψη των νοσοκομείων της περιφέρειας με το κριτήριο του κόστους ωφέλους. Αυτή η ίδια η κυβέρνηση έχει τα σχέδιά της. Αυτό που εσείς λέτε ότι δημιουργεί το πρόβλημα, την ενίσχυση προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι χωροταξικό το ζήτημα. Όταν λέει για νοσοκομεία κόμβων, όταν λέει ότι εκμηδενίζονται πλέον στη σύγχρονη εποχή χιλιομετρικές αποστάσεις, αυτά τα έχουν πει οι ίδιοι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης. Θα κατηγορήσουμε τον άνθρωπο, ποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να μετακινείται, να πηγαίνει τον άνθρωπό του σε ένα νοσοκομείο που δεν είναι στον τόπο του. Είναι γιατί υπάρχουν τραγικές ελλείψεις και συνειδητή εγκατάλειψη των νοσοκομείων της περιφέρειας. Μα σας λέω, το πρόβλημα στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, στα νοσοκομεία τα δύο του Ηρακλείου, με τις λίστες αναμονής, ευθύνονται για το πρόβλημα αυτό τα γύρω νοσοκομεία. Μάλιστα. Το θέλουν να ανακλείσουν. Μια... Δηλαδή, ναι, μου λέτε, κοιτάξτε τώρα, σας παίρνω το πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι, ναι. Γιατί αντί ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Χρυσοχοίδης, στη συνέντευξή του να πει ποια μέτρα θα πάρει για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα τα χειρουργικά κρεβάτια στο Βενιζέλιο της Κρήτης, είπε ότι τα δημόσια τα δύο νοσοκομεία στο Ηράκλειο είναι υπερβολή. Μάλιστα. Βεβαίως έχω ακούσει το Μητσοτάκη να λέει ότι δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο, έτσι. Μα πώς, αν τα νοσοκομεία αδειάζουν από προσωπικό. Ναι, αυτό είναι ζήτημα. Συνειδητά τα αφήνεις, μπορεί να μην παίρνεις την απόφαση εσύ να κλείσουν, αλλά συνειδητά τα αφήνεις να συρρυκνωθούν και να κλείσουν. Μέσα σε αυτό κλείνουν εξειδικευμένα τμήματα. Και το λέω γιατί ακούμε εξαγγελίες για κέντρα τραύματος, για κέντρα αντιμετώπισης εγκεφαλικών. Αυτά χρειάζονται γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και χρειάζονται προσωπικό. Και ο κύριος Φουσχοίδης απαντάει σε αυτό λέγοντας ότι η λύση είναι οι 250 πεφωτισμένοι που θα έρθουν από το, που θα καλέσει να έρθουν από το εξωτερικό. Αξιόλογοι μπορεί να είναι οι συνάδελφοι, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Λέει για τους γιατρούς μέσα στο νομοσχέδιο αυτούς οι οποίοι θέλουν αδυνατούν ή μάλλον δεν είναι ελκυστικό ένας προορισμός νησιωτικός για αυτούς, δεν είναι ελκυστικός ένας προορισμός, θα υπάρχουν κίνητρα για να πάνε να υπηρετήσουν στα νησιά. Πώς το ακούτε αυτό? Μα εμείς τα ζητάμε αυτά τα κίνητρα. Θέλετε όμως να σας πω κάτι, ποια είναι η δική μας η αγωνία? Και αυτό είναι σε γνώση του Υπουργείου, ότι πλέον άγονες δεν είναι οι ακριτικές, οι απομακρυσμένες και οι νησιωτικές περιοχές. Σε λίγο άγωνο και μη ελκυστικό, αν και δεν το υιοθετούμε εμείς αυτή την φράση, θα είναι και νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων. Το ξέρετε ότι προκυρήσονται θέσεις σε κρίσιμες ειδικότητες στα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου και παρόλα αυτά δεν πηγαίνουν οι συνάδελφοι να βάλουν τα χαρτιά τους γιατί ξέρουν ποια είναι η κατάσταση. Ναι, το έχουμε εμείς ζήσει δεν και συμφωνούμε με αυτό. Εμείς δεν συμφωνούμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε, να μείνουμε στα νοσοκομεία, να στηρίξουμε το λαό μας, αλλά πρέπει, αυτό δεν αναιρεί ότι η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί και πρέπει να αυξήσει τους μισθούς και να εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και δεν έχουμε δει τίποτα μέχρι στιγμή. Μάλιστα. Κυρία Ρίτζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι για να μαυρίσουμε τις δικές μας, αλλά για την ανάγκη που υπάρχει σήμερα να δυναμώσει ο αγώνας όχι μόνο των υγειονομικών, είναι πρώτα απ' όλα υπόθεση των ασθενών όλων μας. Του λαού των πολιτών να δυναμώσει ο αγώνας για να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να μην κλείσει και να μην συγχωνευτεί, να μην καταργηθεί καμία μονάδα υγείας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας από την Πάτρα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.